Τι ακριβώς κάνετε σήμερα? Με εντολή της οικογένειας Καπανού, των γονιών και της αδερφής των υποχαμένων άλλων, και θα προβούμε σε αίτηση έφεση προς τον εισαγγελέα παιδών αναφορικά με την απόφαση του Υπουργικού Εμπορικού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα σε ό,τι αφορά το θέμα του παρακτηρισμού του δόλου. Μην ξεχνάμε ότι το δικαστήριο τον έκρινε ενδεχόμενο από ανθρωποκτόνο, ο οποίος είναι ολοφάνερο ότι ήταν ανθρωποκτόνος δόλος, αν αναλογιστούμε τα μέσα των δραστών και τα σημεία που χτυπούσαν και τη διάρκεια της επίθεσης. Και το μερίδιο της συμμετοχής των 5 κατηγορουμένων που κρίθηκαν ως συνεργοί στη συγκεκριμένη επίθεση και ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους οδηγούς των τριών αυτοκίνητων, δηλαδή πρώτο, πέμπτο και δωδέκατο κατηγορούμενο, ο οποίος πρώτος είχε προταθεί από την κυρία εισαγγελέα να καταδικαστεί ως ηθικός αυτούργος της επίθεσης, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται κιόλας από το όλο αποδεικτικό υλικό, του πέμπτου κατηγορουμένου κυρίως, ο οποίος φαίνεται ότι αποχωρεί κατά τελευταία δευτερόλεπτα της επίθεσης, σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό πάντα, πάνω από το σώμα του αδικοχαμένου Άλκη. Και σε ό,τι αφορά τον 12ο κατηγορούμενο, ο οποίος βασικός του ισχυρισμός ήταν ότι δεν κατέβηκε καθόλου από το αυτοκίνητο και αυτό βρισκόταν εν κινήσει, ενώ από τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης που συμπεριλαμβάνονται στην ποινική δικογραφία φαίνεται ότι βρισκόταν ακινητοποιημένο για 37 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Όλα αυτά με εντολή της οικογένειας Καπανού, γιατί δεν θέλουμε να αφήσουμε ούτε ένα σημείο το οποίο να μην αποδοθεί δικαιοσύνη στην όλη υπόθεση. Ευχαριστούμε.